are in order to take care of this planet today. Imagine a country that looks ahead and uses and owns technology. Imagine an introspective country changing its people's lives for the better. Imagine a country that looks outward and opens up to the world to stake its rightful place in the world. This country is your country today. It is Greece, because today Greece is being upgraded. It opens its eyes, turns the gaze to what is important, and turns our vision into reality. Greece is becoming its best version today, a version that we could once only imagine. The version of a greener Greece, where sustainability is a priority and the environment is respected. A modern Greece that puts new technologies at the service of its citizens. A country based on justice and humanity, where people come first. A country where extroversion leads to progress and economic growth. Through 68 reforms and 106 investments, Greece creates 100,000 new, permanent, and quality jobs and a steady increase of 6.9% in real GDP until 2026. Because Greece is being upgraded today and focuses on what really matters. The young, the women, the elderly, the workers, and the entrepreneurs, the farmers, the unemployed, the students. Greece today is being upgraded and is becoming its best version. With the National Recovery and Resilience Plan, Greece 2.0. Ωραία, να ρωτήσω κάτι, να ρωτήσω κάτι. Στον ήχο πίσω εδώ, πάνω. Στρατής, άκουσε. Thank you.
may need your headset. You're right. The other one. Yeah. Κυρίες και κύριοι, αγαπητή Ούρσουλα, υποδεχόμαστε σήμερα στην Αθήνα την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε μια στιγμή ιστορική για την Ευρώπη και την Ελλάδα. Στην ουσιαστική αφετηρία των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με την ταυτόχρονη έγκριση του σχεδίου Ελλάδα 2.0. Είναι, πιστεύω, η τελευταία πράξη της αναταραχής από την πανδημία, αλλά και η πρώτη μιας νέας εποχής, η οποία μαζί με το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό COVID έχει την υπογραφή και των δικών σας προσπαθειών, κυρία Πρόεδρε, και γι' αυτό σας αξίζουν και συγχαρητήρια, αλλά και ευχαριστίες. Ένα όραμα πολλών ετών, λοιπόν, πριν από μήνες έγινε τολμηρή πρόταση και τώρα αποτελεί πραγματικότητα. Η Ένωση προχωρεί στην πρώτη έκδοση κοινού χρέους υπέρ των κρατών μελών της. Μια πρωτοβουλία την οποία, όπως γνωρίζετε, στήριξα εξ αρχής μαζί με 8 ακόμα Ευρωπαίους ηγέτες. Εκείνες οι εθνικές πρωτοπορίες οδήγησαν τελικά και χάρη στις δικές σας προσπάθειες σε κοινοτικές επιτυχίες. Και έτσι σήμερα ένα άβατο του παρελθόντος μετατρέπεται σε βήμα του παρόντος και του μέλλοντος. Είναι αλήθεια πως η Ελλάδα ανήκει στις ωφελημένες χώρες από την κατανομή των κονδυλίων, καθώς δικαιούται περίπου 31 δισεκατομμύρια σε επιδοτήσεις και σε δάνεια. Αναγνώρισε όμως και την δικιά της ευθύνη, καταθέτοντας από τις πρώτες ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 175 κρίσιμων επενδύσεων, έργων και μεταρρυθμίσεων. Μαζί με τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, αλλά μαζί και με τις ιδιωτικές επενδύσεις, εκτιμούμε ότι τα συνολικά κεφάλαια τα οποία μπορούν να κινητοποιηθούν θα αγγίξουν τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, ώστε σε ορίζοντα 7 ετίας να δημιουργήσουμε επιπλέον 200.000 θέσεις εργασίας και πρόσθετη εθνική ανάπτυξη που θα αγγίζει το 7%. Δεν είναι τυχαίο που, εξ όσων γνωρίζουμε, το εθνικό μας σχέδιο συνάντησε κολακευτικά σχόλια στις Βρυξέλλες, γιατί θεμελιώνεται πάνω στο πνεύμα των ευρωπαϊκών επιταγών, αλλά και πάνω σε 4 καθοριστικούς πυλώνες. Την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή και τις ιδιωτικές επενδύσεις με την αναβάθμιση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας. Μάλιστα, στην πράσινη και στην ψηφιακή οικονομία κατευθύνονται και οι περισσότεροι πόροι. Το δηλώνει άλλωστε και η επιλογή τα σχεδόν 8 δισεκατομμύρια που θα εκταμιευτούν εντός του 2021 να χρηματοδοτήσουν κυρίως προγράμματα ηλεκτρικής διασύνδεσης νησιών, αλλά και ενεργειακής θωράκισης επιχειρήσεων και κατοικιών. Προτάσσεται δηλαδή ένα σχέδιο το οποίο συμπεριλαμβάνει έργα με έντονο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στη συνέχεια πολιτικών που ήδη εξελίσσονται, όπως η απολιγνητοποίηση, η ηλεκτροκίνηση και η δυναμική στήριξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Φίλες και φίλοι, αγαπητή Ούρσουλα, το σχέδιο Ελλάδα 2.0 σύντομα θα παρουσιαστεί αναλυτικά σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Γι' αυτό και εδώ σήμερα θα αρκεστώ στην αναφορά μερικών μόνο πλευρών που δείχνουν ωστόσο τις κατευθύνσεις του, όπως η πλήρης ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και των επιχειρήσεων, ο τόσο απαραίτητος, όπως απέδειξε και ο COVID, εξυγχρονισμός των δημόσιων νοσοκομείων μας, η καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων για περισσότερη και καλύτερη απασχόληση και βέβαια τα μεγάλα οδικά έργα, αλλά και οι επενδύσεις για την ενέργεια
και τις ανανεώσιμες πηγές. Θα τονίσω επίσης ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα δικαιώνει κάθε λέξη του τίτλου του, γιατί είναι πραγματικά εθνικό, καθώς εκτείνεται μέχρι την τελευταία γωνιά της πατρίδας μας, αγγίζοντας όλους τους Έλληνες, όλες τις Ελληνίδες. Ταυτόχρονα, συγκροτεί και ένα πλήρες σχέδιο, αφού οι πρωτοβουλίες του είναι καλά μελετημένες και εδράζονται σε πραγματικά δεδομένα. Αλλά ανταποκρίνεται και στο συμβολισμό Ελλάδα 2.0, γιατί είναι πράγματι η επόμενη εκδοχή της χώρας, είναι η εικόνα της Νέας Ελλάδος. Κλείνω με μία αναφορά στην αρχαία αγορά, στην οποία βρισκόμαστε, στην καρδιά του παρελθόντος μας, αλλά και στην παντοτινή έδρα της δημοκρατίας, που σήμερα υποδέχεται ένα σύγχρονο επίτευγμά της, τον οδικό χάρτη για τα κοινά μας βήματα προς την ανάπτυξη. Από όλους και για όλους. Σε λίγο μάλιστα, σε αυτόν εδώ πέρα τον χώρο, θα μπορέσουμε να έχουμε μία συζήτηση με πολίτες για το θέμα αυτό. Από την κλασική εποχή, αυτό το πολυσήμαντο, το πόσιμο, αντιπροσωπεύει την αυγή, αλλά και την ακμή του πολιτεύματός μας. Και ταυτόχρονα, την οικονομική πρόοδο της Αθήνας και την άνθηση του ελληνικού πνεύματος. Γιατί εδώ, αγαπητή Ούρσουλα, ήταν η έδρα της Βουλής των 500. Εδώ ήταν η περιοχή των εμπορικών συναλλαγών, αλλά και των δικαστηρίων. Αλλά ήταν και το σημείο στο οποίο έλαβαν χώρα φιλοσοφικοί διάλογοι που διαμόρφωσαν τον ελληνικό πολιτισμό και φυσικά επηρέασαν την Ευρώπη και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Εδώ ήταν η πλατεία της κοινότητας, γι' αυτό και ήταν ιερή. 25 αιώνες μετά, η αρχαία αγορά υποδέχεται τη σύγχρονη Ευρώπη, με την ίδια ισχυρή αντίστοιξη. Γιατί όπως και τότε, δικαιότερη ευημερία σημαίνει βαθύτερη δημοκρατία. Και η ανάπτυξη δεν νοείται χωρίς αλληλεγγύη και στοχασμό. Αυτές οι αξίες γεννήθηκαν εδώ για να εμπνέουν και να ανήκουν σε όλο τον κόσμο. Ας τις κρατήσουμε λοιπόν για οδηγούς και στην καινούρια πορεία που τώρα ξεκινάμε. Ursula, once more, welcome to Athens. Welcome to this very special place. Thank you so much. Thank you so much, dear Prime Minister, dear Kyriakos. And let me begin by thanking you for having me here, indeed, at the cradle of, you said it, democracy and philosophy. And this combination of course, democracy is blossoming if there is the philosophy behind it. And here was the beginning of it. So thank you very much for this very warm welcome. And indeed, these are decisive times. And we see that we have, after a very difficult period of the pandemic, now increasing success. The vaccination progress is there. The recovery is underway. And we can start to look in the future with hope and with confidence. Millions of Europeans, I know, are looking forward to return to Greece for their holidays. We've been waiting for that so long. And I really want to thank you, Kyriakos, for the important contribution that the Greek government made for our EU digital COVID certificate. I used it today here when coming here. So I remember very well when you in January started with that idea and spoke to me about that. And that's when we said, yeah, this is the right thing to do. And today we have it. In record time, we were there. But of course, I will never forget how Europeans and how you, the Greek people, acted during the darkest hours of this crisis, the pandemic. It was with determination, with fortitude, but above all with a spirit of solidarity. And these are exactly the values that are enshrined in Next Generation EU. Our recovery program is unmatched in its scale and its ambition.
It is an exceptional response, of course, for an exceptional crisis. We are reshaping our continent for decades ahead. You were describing it for Greece 2.0. We are digitizing our economies as we've never done before. We are making the European Green Deal a reality. And we are equipping our societies to be more stronger and more resilient. Our plan is worth 800 billion euros in prices of today. It is the largest recovery package in Europe since the Marshall Plan, and it is the recovery Europe needs now and in the future. Today, I'm very happy to announce that the European Commission has decided to give its green light to Greece's Recovery and Resilience Plan, Greece 2.0, as you have named it. This follows excellent cooperation between our teams. I really thank you for that. This was outstanding. It follows a thorough assessment by the Commission. The plan was designed here in Greece, and it will spur a growth that will be led by the Greek people, and it will be owned by the Greek people. And there is no doubt that it will deeply transform Greece's economy, which will embrace the twin green and digital transition. The reforms and investments it foresees will make Greece emerge stronger, more resilient, and better prepared for the future. Almost 40%, to be exact, it's 37.5% of the plan will support our green objectives. For example, from protecting the climate through large-scale energy efficiency renovations of buildings, for example. Mostly important, clean and sustainable mobility. Or, for example, protecting biodiversity with the rehabilitation of thousands of hectares of land. For example, in Western Macedonia or the Peloponnese. And the Greek plan has the same level of ambition on our second land bank, that's digitalization. The plan devotes over 23% to it, and it will invest massively. It will invest in 5G networks, you said it, and high-speed broadband infrastructure to connect the whole country. It will invest in the digitalization of small and medium enterprises so they can access new markets. It will make public administration go digital too for better services for all. That's a better business environment for our SMEs. And of course, it will improve the digital skills of people so that the Greek people are equipped for the jobs of tomorrow. Finally, the plan brings about crucial reforms of the country's public administration, for example, including the tax and justice system, and reforms of the business environment and labor market to boost the competitiveness of Greek companies and to create jobs, new jobs, sustainable jobs, jobs for the future. I'm deeply convinced that these reforms, this plan, will make Greece come out stronger than ever before. In short, the plan clearly meets the demanding criteria we have jointly established. It's ambitious, it is farsighted, and most importantly, it will help build a better future for Greece, for the Greek people, and for the European Union as a whole. Because we all know Next Generation EU will deliver so much more than 27 individual recovery plans ever could. Our approval today is an important milestone for disbursement of 30.5 billion euros over the next years. Once the plan is approved by the Council, we will be ready to disburse the first funds in July. But this is by no means the end of the journey. There's still a lot of work to do. Hard work begins now. The implementation of Greece's ambitious plan represents a challenge, but it's also a big, big opportunity. The good thing is that today Europe and Greece are together in this endeavor. We Europeans decided to come out of this crisis together and lend each other a helping hand. And together, we are writing history. And this is why your success, Greece's success, is also a European success. It is with pride and with confidence in our European future
that I can hand over now to you, Kyriakos, next generation EU for Greece. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Thank you. Yes, it's a lot of work. Oh my God, yeah. Look at that. Impressive. There you go. And big. Because the plan is big. An excellent plan. Yeah. Thank you very thank much you. For the thank excellent you. Cooperation. Thank you. Thank you so much. Thank you. Important. Very important. Very important and moment for Greece and for Europe. Thank you so much. Thank you so much. Let's go. The digital world and topics like that. Oh, so now this is, I think. You see the context? Yeah, you'll. Let's. I see Greece, but I guess. Yeah, Ελλάδα 2.0. Yeah. If we stand back here, I think we'll probably have a, you know, we'll have a better view. So I think we'll now connect to. Ministry of Digital Transformation. Ah, here is Kyriakos Pierakakis, our Minister for Digital Transformation. As you know, we've already done a very significant job in digitizing the public administration. Our new site, gov.gr, has been a smashing success. I think behind you in the dashboard, we'll probably see, you know, the rolling data of the vaccination efforts. So you see average daily vaccinations, 7,000, but I'll stop here and I'll hand it over to Kyriakos to speak a little bit about what we plan to do with the recovery fund, because we have very, very bold ambitions. So Kyriakos, the floor is yours.
Thank you, Prime Minister. Dear President of the European Commission, dear Prime Minister, good morning from Civil Protection, from the HQ of Civil Protection, and namely from the War Room, the Operation Center of Operation Eleftheria, the Greek word for liberty, our national vaccination program. This program manifests the scope of our digital ambition because it's digital A to Z, and it follows the design principles of digital systems as we're trying to follow them for every service provided to Greek citizens and corporations. But we feel that this is only the beginning. The RRF acts as an enabler of a very audacious strategy of digitization, which will fully transform the state and the way it serves and interacts with citizens. Digital is obviously a horizontal area of policy. It touches upon all other policy areas, from education to health to financial policy. And this is fully reflected in the plan. In the plan, you will see a scope of projects from electronic patient records to an ERP for the Ministry of Finance or to a new CRM for Greek citizens or for a new digital tax system. Each one of these systems is a child of necessity. It's a product of a very thorough gap analysis of what we need in order to unleash the full potential of our economy, the full potential of our state. And in this regard, its system would merit its own presentation. But if we were to categorize the projects, I think that it would be optimal to do so by bundling them in two categories. The first category involves resolving the outstanding issues of the past. I guess there is no better way to describe, for instance, the digitization of our national archives. Very simply put, turning paper into data. The necessity for this is reflected by the daily interactions of citizens in the state, for instance, in the delays in the issuance of pensions, in the cadastral process, in the justice system, and this is going to be resolved through this mechanism. Interoperability is another need for the government. The Prime Minister mentioned gov.gr, our national government platform with more than 1,100 services. We have aggressively started initiating this process, but still we need a lot of investments in order to achieve the full interoperability of our systems, both in the old systems and in the new ones. And the RRF is going to be instrumental in this regard. The second category of projects, however, involves something else. They involve building bridges with the future. The President of the Commission mentioned 5G corridors, which is an instrumental project for 2,000 kilometers in the Greek national highways. It's going to be extremely significant for automated vehicles. The macrosatellite program that we have is also an outcome of our interactions with Commissioner Breton and centrally with the European Commission. We believe that this project will also prove to be quite instrumental. Again, in this regard, we have also done a full spectrum of policies nationally. We have conducted one of the most innovative 5G spectrum auctions in Europe, but still we need very significant investments both in 5G and in all other emerging technologies. We're at the doorstep of the fourth industrial revolution, and this is an appointment we don't plan to miss. Thank you very much. Yes, yes. Oh, we can. Well, that was quick. Yeah. Okay, well, next one. Now we move from digital to green. Ah, there you go. Well, this is the Deputy Minister for the Environment, Yorgos Samiras, who is actually in Parnitha. Parnitha is the biggest mountain surrounding Attica. It's a beautiful national park. He's there with some of our volunteers, and he will speak about our ambitious reforestation plan. Dear Madam President, dear Mr. Prime Minister, dear volunteers, hello. Good morning from Mount Parnitha. A beautiful mountain which is only 36 kilometers away from downtown Athens, where you are standing right now. Well, with an elevation of 1,413 meters, Mount Parnitha is a very significant green belt with a great environmental value and a significant biodiversity. The National Park of Parnitha is the closest national park to a capital city anywhere in Europe. So, the place here, the mountain here, has suffered an extended fire in 2007. So, this is why we have put the whole area, sorry, but the sound is not good. Excuse me for that. Well,
as I told you, the mountain is included in the national reforestation plan to help to support climate change mitigation and also ecosystem restoration. We have planned the restoration of more than 20,000 hectares in several degraded forest ecosystems in Greece by planting 30 million trees of native Greek slow-burning tree varieties. The whole project is being funded by the Recovery and Resilience Facility grants with a total amount of 200 million euros. Will commence within this year and is estimated to be completed by 2025. Climate crisis that is intensifying day after day, year after year, needs and calls for measures. And here in Greece, we are paving that path. Here in Mount Parnitha, the Minister of Environment is also running another project, a flagship investment, also funded by the RRF with 24 million euros, aiming at the upgrade of the firefighting network, the restoration of the trails, and also the connection to the former royal estate of Tatoi, and also the rehabilitation of the ex-sanatorium building, which was built in 1914 and has been abandoned since 1985. So, dear Madam President, Mr. Prime Minister, as you can see, I'm not alone, as we do strongly believe that we need to join forces in that effort. Allow me to introduce you, Yorgos Gerodidis, who is a member of Philly Mountaineering Club, and he knows Mount Parnitha better than anyone else. And also Maria Kalogeropoulou and Manos Karamolengos, both members of the Greek Guiding Association that will participate as volunteers in the reforestation program. So today, we are all together sending a strong message, and we speak loudly about our commitment to the environmental democracy and sustainability. Thank you very much. Thank you so much. This is great. I hope you can hear me, but I see from your faces this is the case. Thank you so much for emphasizing the loss of biodiversity or your attempts to reconstruct and rebuild ecosystems that have been lost. And thank you very much for that, because we know, of course, we have to care for our climate, but often it's forgotten that biodiversity, the loss of biodiversity, is at least as strong as the threat through climate change. And therefore, it's fantastic to see you, and thanks a lot also to the volunteers for doing that work. You do it for all of us. Thanks a lot for that. Thank you, Yorgo, and thanks also to our volunteers who are doing a fantastic job, and make sure we keep Parnitha and Tatoi safe this year. Thank you. Of course, exactly, yeah. So I think we're moving to... Είχα πρόβλημα. So there we go. So we have, as you see, we've incorporated the digital, the digital technology in the ancient agora. So, I think now we'll go. So now we're going to Lavrio, which is on the other side of Attica from Mount Parnitha, to meet our minister for the environment and the Secretary General of the Ministry of Environment to talk about electrical interconnection with our islands, which is obviously so important to make sure that we get rid of obsolete diesel-powered electricity plants, but also to leverage all the renewable potential of our islands in order to interconnect them to the main grid. So, Costa, the floor is yours. Dear President of the European Commission, dear Prime Minister, good morning from Lavrio, just 60 kilometers from the center of Athens. We are here at the substation, high voltage substation of our TSO, a few meters away from the spot where we're studying. And in a few months from now, we will start constructing a new submarine power cable, which will connect 10 of our most wonderful Cycladic islands with the mainland. And this will help us to phase out all diesel generators
which sent into the air more than 170,000 tons of CO2 every year. So the reduction after the completion of the interconnection in CO2 emissions is expected to be 100,000 tons. And of course, the cost will be reduced for the Greek consumers. Allow me also to say that this interconnection will support the energy security and the supply of electricity to the islands. Also, we have allocated 195 million euro from the RRF to finance this project. The total cost of the project is 400 million euro. It is also worth to say that we have planned that by 2030 we are going to invest around 10 billion euro for the upgrading and the modernization of our electricity grid in order to be able to achieve the national plan, which is to arrive at 67% of the electricity energy coming from renewable energy sources. We also have allocated 450 million euro from the RRF for the establishment of 1.2 gigawatts of storage capacity. This is essential in order to arrive to this ambitious target of very high penetration of renewable sources. Let me say that in total, our current national climate and energy plan has estimated 44 billion euro in total in investments to fulfill this very ambitious target. So Greece is obvious that currently has designed and is implementing one of the most ambitious climate and energy plans in Europe. And this will create as well, we expect, more than 150,000 jobs at the final stage. And this is a solid proof that Greek transmission. Έπεσε η σύνδεση. Όχι, σε ακούμε. Έπεσε η σύνδεση. If you can hear me, then I don't know if you can hear me, but... We can still hear you, Costa, so go ahead. Can you hear us? Χάσαμε τη σύνδεση. Can you hear us? Good. Έχουμε ένα... We have one more here. Να προχωρήσουμε παρακάτω. Ah, there we go. Okay. So, schools. Wonderful. Schools and education. So, we'll give the floor to our minister. good morning from beautiful primary school in Menivi. So in the framework of the RRF, Greece will invest 1.3 billion euros in our education system. We have three main areas of focus. The first is the digital transformation of education. The second is focusing on VET, vocational education and training. And the third one is focusing on universities, strategy for excellence and innovation in universities. But as I have the great pleasure of being today with our fabulous students here at Menivi in a primary school, just allow me just a couple of minutes to focus on the digital transformation of education. Roughly half a billion euros in two axes. First, enhancing equipment. Second, enhancing skills. So enhancing equipment, digital classrooms. All our classrooms in primary and secondary schools in Greece will be equipped with interactive projectors, laptops, cabling for faster network connectivity. We have one of our main ambitions, also one of our main plans is a voucher program that is given to up to 560,000 young people ranging from the age of 4 to the age of 24 for them to be in a position to purchase laptops, tablets and other digital devices in order for nobody to be left behind in this massive digital transformation of education. Robotics and STEM labs in schools, and also
technological tools which will be specially designed to meet the individual needs of students with disabilities. So that's having to do with enhancing equipment. And now moving to enhancing skills. First of all, the skills of our students. We are crafting new curricula which will include digital sources, digital repositories. So a lot of emphasis on digital sources for our school curricula. And of course, enhancing the skills of our teachers, our fabulous teachers, which have done a remarkable work also during the pandemic. Training of teachers in digital skills, training in these digital tools, which will enhance our school curricula. Dear Madam President, dear Prime Minister, during these past 16 months, the Greek education community has made a major leap forward regarding the digital transformation of education. Every single classroom in Greece from the age of 4 till university and lifelong learning implemented synchronous distance learning during the COVID-19 pandemic. I will give you just one figure that I think shows the scale of this digital transformation. Greece has a student population of roughly 1.4 million students. Before the crisis hit, out of those 1.4 million, only 95,000 students were registered on the Panhellenic school network. Guess how many are registered today? 1.4 million students are registered today and are using the Panhellenic school network. Through this precious RRF funding, we are building on this legacy. We are determined to push forward the digital transformation of education to achieve a holistic and inclusive digital upgrading of the education system, which will have a long-lasting impact on the lives of these children and of the generations to come. Thank you very much. Thank you so much, and fantastic, the figures you gave us. This is amazing. So I'm really happy that Next Generation EU can contribute, and you are the next generation. So It's our duty to really invest in favor of the challenges and the tasks that lie ahead of you, the next generation. So thanks a lot. Thank you very much. Best. Thanks a lot. Thank you. Ευχαριστούμε, Νίκη. Synchronous education was remarkable, and the teachers also. So we got three more connections. One is here. Ursula, why don't you come over here? So now we are going. So now we're talking about skills, and we will meet Mr. Protopsaltis, who's the head of our national training and skills organization, who is in a local dairy shop in Piraeus. Madam President, dear Prime Minister, thank you very much for the opportunity to present our very ambitious plan to promote upskilling and reskilling of the Greek labor force and to support the creation of new jobs. Over 2 billion euros are going to be invested in the next period to do two primary things. First, provide the labor force with the skills that they need in order to address the long-standing skills mismatch problem in the Greek labor market. And the second, to provide meaningful employment programs for the creation of new jobs. In order for us to achieve our common goal of creating new jobs on the one hand, but also making sure that the workers have the skills that they need for those jobs, we are going to provide a comprehensive reform of the Greek workforce development system that's going to be based on results, accountability, quality, and making sure that we meet the needs of our economy. In order to do that, we're going to have an emphasis on the green and digital skills of the labor force to support the transition of the economy in that direction. And at the same time, we're going to create new programs that are going to give hiring incentives to employers, just like Mr. Yannis Mastronikolas here in Piraeus, who has a traditional patisserie that's been operating since 1909, third generation owner, so he can make sure that he has the workers that he needs and he has the incentives for new job creation.
Thank you so much. Τα χρήματα που έρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία θα τα διαχειριστεί ο ΑΕΔ, είναι πραγματικά ένα μεγάλο δώρο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα μας βοηθήσει να προσλάβουμε κόσμο και το καλό είναι ότι θα πάρουμε κόσμο με ειδικότητες και τις ειδικότητες που πραγματικά χρειαζόμαστε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους των επιχειρήσεων. So what the business owner told us here, if I may translate, is essentially that this is going to be a necessary toolkit, a very helpful toolkit to support the small businesses that are facing a significant challenges in the economy, to give them the tools that they need. First, on the one hand, to find the right workers with a specialization for the high demand occupations, as well as to create new jobs. Super. Thank you so much. But now we're going. Tourism. Now we're going. Let's I see. Love it. Now we're going to northern Greece, where we have our Minister of Tourism, our Deputy Minister of Tourism. This is one of our best wine producing regions. Mm. So the Minister is going to speak about how we will use RRF money. To bolster new forms of tourism and to make sure that we connect our tourism product to our wonderful agricultural infrastructure. Harry. Good morning from Amideo, the small town in Macedonia, where we chose to present, Madam President, Mr. Prime Minister, we chose to present the plan for tourism, a very hard-hit industry, as you know, a plan that is eagerly being awaited. Let me, first of all, thank Mr. Iatridis, who's the owner of the Alpha Winery, an open winery, a very important winery here in the north of Greece, who's was founded in 1997 and is a living ambassador throughout the north of Europe and the north of Americas and the whole world, exporting our wines. Thank you, Mr. Iatridis, for hosting us. Let me pass the floor to our Deputy Minister, Sofia Zakharaki, to present the first part of our plan. Madam President, dear Prime Minister, hi from an amazing, iconic Xenomavro wine area. And here we can taste and we can actually breathe the air of promise. We know that tourism is about people and infrastructure. Through Greece 02, we're going to invest in both. And upskill 20,000 unemployed people and employees in tourism. Mr. Minister, please describe the pillars of our strategic plan. Thank you, Sofia. Madam President, Mr. Prime Minister, our plan has two pillars, a green pillar and a blue pillar. Wine tourism, agritourism, and its enhancement, the qualitative enhancement of our product is an integral part of the green pillar. The green pillar also includes green development projects. It includes the promotion of specialized forms of tourism uniquely integrated in the natural environment of Greece and many, many other forms of small or medium-sized projects to upscale the Greek touristic product. The blue pillar is a pillar that, of course, deals with maritime tourism. In this pillar, we have projects to upgrade the infrastructure in a digital green side of the marinas of Greece. We have the development of accessible beaches, a very, very important part of it. And of course, the creation of specialized projects like diving parks that will enhance the sea-related activities around maritime tourism. All these pillars are aiming to achieve the strategic realignment of the Greek touristic product. This will be achieved through the extension of the season, through the creation of new destinations, and of course through the acceleration of the digitalization and greening of Greek tourism. So thank you very much, and thank you for your support, Madam President, in this important part of the plan. Yeah, thank you so much. So this is so impressive what you're presenting right here. I mean, Greek tourism is famous, and it's obvious to see that you are knowing where you come from, modernizing,
and at the same time taking very well care of your environment. So thanks a lot for the presentation and good luck with it. Thank you. And we need to send we produce some of our spectacular wines in this area, which however we also need to point out is the area that is also that used to produce most of our electricity, because under the soil that you see were the biggest lignite fields, which were currently, you know, shutting down. So this is the area. So you can see, you know, the future of the new jobs that we tend to create in an area that will have to go through the difficult transition of abandoning lignite for the production of electricity. So thank you very much. Thanks. Bye-bye. Thank you. So our last, please. Merci. Our last connection. Prime Minister, Madam President, we represent here the team that has worked very hard to prepare our National Recovery and Resilience Plan. We are proud to have prepared it on time, second among the 27 European countries, and to be in the first group that has achieved a positive assessment from the European Commission. This plan is the product of a very productive cooperation within the government and with the Commission services. We have met with the Commission on a principles or technical level more than 100 times during the last few months. We are now ready for the biggest challenge, the implementation. To achieve all of our milestones and targets, we have to double the absorption rate of the EU funds in Greece within a year. We are confident that this effort will be ultimately successful for three reasons. First, because we have prepared a very innovative management and control system. As the government of the RRF agency, Mr. Matsoufas, will explain, all the implementation processes will be digital. We have analyzed the critical path of every investment in excruciating detail, and we will thus be able to intervene long before the problems arise. Please, Nikos. Prime Minister, Madam President, we have here a small sample of our system. You can see into the RRF management cockpit how we plan to monitor each and every investment, to monitor and see all the blocking points and all the delays. All the procedures will be electronically performed and monitored, and the KPIs of the plan will be published directly to our website to ensure transparency, awareness and awareness. We are also optimistic because our plan is full of reforms, 67 of them to be exact, especially on the digitalization of the state. These reforms by themselves will be instrumental for the successful implementation of Greece 2.0. Finally, we chose to have a small implementing agency, only 40 people. If we didn't have COVID, we could get them all in this room. But a team bonded with high quality people and highly motivated. We go for small as we want maximum control with minimum bureaucracy. Greece 2.0 is exceptional, as the plan uses the RRF funds to mobilize huge private investments and achieve 180,000 permanent quality jobs and a long-term additional GDP growth of 7% by 2026. This is a unique opportunity for Greece, a unique opportunity for every citizen, and we are going to work very hard to successfully implement this plan for the benefit of the citizens and to honor all the commitments towards our common European institutions. Thank you. Thank you, this is great. We taped that message, but I just want to personally, thank the team and Thodoros Kilakakis in particular. They've done a fantastic job, not just in putting together the plan, but making sure that we absorb the funds on time and that we deliver on our commitments. And it's the same team. We need to step up our efforts. We have already done a much better job in terms of absorbing EU funds, and we intend to use that knowledge and expertise to make sure
that whatever is included in the plan that you have approved will actually happen, because this is a once-in-a-lifetime opportunity, and we need to make sure that we have the proper governance structure to make sure that we deliver. Exactly. That's so important, and that's amazing to see what you just presented, because also the transparency that is in there, so the regularly control of the different steps, and putting it on the website, so amazing. Yes, that will be really good. This is always... So this is the amazing, Oh, yes, us. Yes. So I think you're over here. Thank you so much. Yeah. Well, thank you. Thank you for being here. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. The ancient agora was a place of democratic dialogue. And we thought it would be a good idea to gather Greek citizens to ask you and me questions about how the RRF is going to improve their lives, because I think the important message that we want to communicate is that this is a plan for everyone. It's not just a plan for a few. It's not just a plan for a few businesses. It's a transformative initiative that will change the way we produce, the way we live, and will eventually aim at improving lives of every Greek citizen. Fantastic. So thank you very much for being here. And it's for me amazing. I just had the presentation from the ministers, how to develop the plan that I know from the paper. And it's amazing to see. But indeed, this is a plan for you. It's a plan for the people. And I'm very happy to answer a question. I see many young people, which is good, because we called it Next Generation EU, just because we said, if we, what is necessary in this crisis, if we raise so much capital on the capital markets to invest it now, and it has to be paid back one time, then it has to be to the benefit of the next generation. That's the reason why we put the emphasis on the environment and on the digitalization and on resilience. We are deeply convinced that it's the right step forward now after this horrible pandemic with a very severe impact of the on the economy, to invest together as one Europe. But as I said, it has to benefit you as the next generation. So I'm happy to talk to you. Madam President of the European Commission, Mr. Prime Minister, I would like to welcome you to this historic site, the Forum of Public Life in ancient Greece. Agora was the place where Athenian citizens had the right and the obligation at the same time to actively participate in every issue related to public sphere. This very location where we stand signifies the importance of intellect, debate, and democracy. The form of government, which according to Thucydides, is run in the interest of the many and not the few. Values that are timeless and relevant in today's world. Values upon which the European edifice was built and which all European citizens share, relish, and are proud of. Today, the European Union is facing great challenges in an ever-changing world, and the pandemic has made that clear.
And all of us, states, European institutions, and citizens, are called upon to build a better future for our societies, effective, but also inclusive. Europe was the first to realize that, and the Recovery Fund is a clear indication that it can live up to the challenge. On that note, I give the floor to the citizens for questions. And the first question for today, directed to you, Madam President, comes from Nadia Sindhu, CEO of Viazoi, a small and medium enterprise. Καλησπέρα. Είμαι επιχειρηματίας. Διοικώ μια βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών. Λένε ότι είμαστε η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Ήθελα να ρωτήσω πώς το Ταμείο θα στηρίξει τις βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Yes, thank you very much. Indeed, as you said, small and medium enterprises are the backbone of the economy. And you have been hit so hard by this crisis, although you were completely healthy, interesting, innovative small and medium enterprises. But with this really symmetric shock, it was the right thing to do to create Next Generation EU. 1 billion will be invested from the Greek plan for small and medium enterprises. Investment, as you know, is most important for you, but also, and you know that as entrepreneur, also it is so important that you have access to favorable loans for favorable conditions. And this is in the plan too, because you need access to capital to then invest on your own and do the necessary steps forward. So to create indeed a healthy environment for the small and medium businesses so that they can come with their innovative power and bring the economy forward. Thank you for your answer, Madam President. Η δεύτερη ερώτηση προέρχεται από ένα νέο κτηνοτρόφο, τον κύριο Δήμο Κουστέρη, και απευθύνεται στον κύριο Πρωθυπουργό. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Κουστέρης Δήμος και είμαι κτηνοτρόφος πέμπτης γενιάς στα Μέγαρα Δυτικής Αττικής. Ένα από τα προβλήματα της αγροτικής οικονομίας στην Ελλάδα είναι ο μικρός κλήρος και η έλλειψη μεγέθους στις παραγωγές μας. Επίσης, θα ήθελα να αποκτήσουν πράσινο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Πώς μπορούμε να περιμένουμε αυτή τη βοήθεια από το Ταμείο Ανάκαμψης? Καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι κτηνοτρόφος πέμπτης γενιάς και ως νέος άνθρωπος επέλεξες να συνεχίσεις την οικογενειακή παράδοση και να παραμείνεις στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, η οποία είναι τόσο σημαντική για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το Ταμείο Ανάκαμψης συμπεριλαμβάνει μια σειρά από σημαντικές δράσεις που θα υποστηρίξουν υποδομές του πρωτογενή τομέα, όπως μεγάλα αρδευτικά δίκτυα, αλλά και δράσεις που θα μας επιτρέψουν να χτίσουμε μια γέφυρα μεταξύ της νέας τεχνολογίας, της ψηφιακής τεχνολογίας και της αγροτικής παραγωγής. Έχουμε τεράστιες δυνατότητες να βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέραν του Ταμείου Ανάκαμψης υπάρχει το καινούριο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Είναι ένας από τους δύο σταθερούς πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής χρηματοδότησης που έρχεται να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα αφενός με απευθείας επιδοτήσεις και αφετέρου με δράσεις οι οποίες θα διευκολύνουν τη μετάβαση σε μια παραγωγή η οποία θα είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον. Από την άλλη πρέπει να πω στο ζήτημα του μικρού κλήρου και των μικρών παραγωγών ότι έχουμε ένα χρέος και μια υποχρέωση να βοηθήσουμε τα συνεργατικά σχήματα, τα οποία δυστυχώς στη χώρα μας δεν είναι πολύ δεδομένα. Χρειαζόμαστε ένωση περισσότερων παραγωγών για να δημιουργήσουμε τις οικονομίες κλίμακος εκείνες, για να μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος παραγωγής. Η επένδυση θα είναι πάντα στην ποιότητα. Ειδικά στην κτηνοτροφία μας έχουμε εξαιρετικά προϊόντα, τα οποία πρέπει να διεκδικούν τις τιμές που τους αξίζουν. Για να γίνει αυτό όμως χρειαζόμαστε έμφαση στην ποιότητα, πράσινο αποτύπωμα και βέβαια εκείνη την τυποποίηση και τη σύνδεση με το τουριστικό μας προϊόν που θα μας επιτρέψει να στηρίξουμε το πρωτογενή τομέα και με το καλό και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου να συνεχίσουν να κάνουν αυτό το οποίο πέντε γενιές κάνετε τώρα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρωθυπουργέ.
We can continue with the pediatrician, Georgia Panisoi, and an interesting question from the field of medicine. For you, Madam President, a subject you are very familiar with. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Πανισόη Γεωργία. Είμαι παιδίατρος, εξειδικευόμενη νεογνωλόγος. Εργάζομαι στη μονάδα νεογνών του νοσοκομείου Παιδών Αγία Σοφία. Η πανδημία ανέδειξε τη σημασία των εθνικών συστημάτων υγείας, αλλά και των αναγκαίων δεξιοτήτων των ατόμων που εργάζονται σε αυτά. Τι δράσεις περιλαμβάνει το Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης για να ενισχύσει τις δεξιότητες αυτές και τι προβλέπει για τις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν σε νέες υποδομές αλλά και στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών υγείας. Yes, thank you so much. Let me take the opportunity, we are colleagues indeed, to thank you as a person but standing for whole profession. Health workers, for what you've done in this pandemic. You always do your utmost to save people's life and to improve people's life. But it was so much visible for everybody how outstanding that is during the pandemic. And from the bottom of my heart, I can only tell you how grateful and I must say proud I was and I am to see this profession. The healthcare workers really at the front line of this pandemic. And my second point, as I get it, you are a pediatrician, so we have a lot in common. Definitely. I worked in gynecology, obstetrics and gynecology, so on the first part, and you've been then working on our work on the second part. And the two of us know, I'm really thrilled by the plan you put up for the healthcare sector. 250 million will go in the healthcare sector. And you will invest it mainly in digitalization and modernization of the hospitals. And you know how important that is, the modern equipment. But what I really like about the plan is that you emphasize the improvement of the primary care sector and that you also look at the end of life in the palliative care sector to improve there the healthcare system too. So a lot of lessons learned from the pandemic will go in the modernization of the hospital sector certainly, but I'm really pleased that the primary care sector from the beginning of life till the end of life going with the patient has a special emphasis on this plan, so that's great. Madam President, thank you very much. Η επόμενη ερώτηση προέρχεται από τον κύριο Κούτσιανο Βασίλη, μέλος της ΕΣΑΜΕΑ, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, και απευθύνεται σε εσάς, κύριε Πρωθυπουργέ. Καλησπέρα σας. Είμαι πληροφορικός και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. Πρόσφατα η χώρα μας απέκτησε για πρώτη φορά μία εθνική στρατηγική για τη βελτίωση της ζωής των ατόμων με αναπηρία. Η υλοποίησή της απαιτεί χρηματοδότηση. Υπάρχει σύνδεση μεταξύ του Ταμείου Ανάκαμψης και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία? Σε ευχαριστώ, Βασίλη. Η απάντηση είναι ναι. Έχουμε συμπεριλάβει μια σειρά από δράσεις οι οποίες έχουν ήδη αναπτυχθεί στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρία, στις προτάσεις που έχουμε κάνει στο Ταμείο Ανάκαμψης. Να αναφέρω ενδεικτικά την μεγάλη εκκρεμότητα του προσωπικού βοηθού, η οποία τόσο μεγάλη διαφορά θα κάνει στη ζωή συμπολιτών μας, ειδικά όσων έχουν πολύ βαριές αναπηρίες και δεν έχουν την δυνατότητα να εξυπηρετηθούν εύκολα μόνοι τους, αλλά και το ζήτημα της απόκτησης νέων δεξιοτήτων, έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορέσουν να ενταχθούν κανονικά στην οικονομική ζωή, όπως καλή ώρα έχεις κάνει εσύ, και να αισθάνονται ότι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με κάθε Έλληνα συμπολίτη. Για μένα το Εθνικό Σχέδιο Δράσης αποτελούσε ένα προσωπικό στοίχημα, μια προσωπική δέσμευση και για προσωπικούς λόγους που είναι λίγο πολύ γνωστοί. My mother was in a wheelchair and she was one of the first to raise issues of awareness regarding people with disabilities in Greece. We've made progress.
But for the first time, we have a national plan, and part of it is going to be financed through RRF initiatives. And this, I think, is really going to make a big difference in the lives of people with disabilities. Τις παρεμβάσεις, να μην εξαιρείται κανείς από την κοινωνική ζωή. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ. And now a question for you, Madam President. From our next participant, Ευγενία Λιάκου, a young actress and singer representing the culture professionals who were hit pretty bad by the pandemic in Greece. Γεια σας και από μένα. Εργάζομαι στο θέατρο, ως τραγουδίστρια και ηθοποιός και ως δασκάλα. Το δικό μας επάγγελμα και οι χώροι τέχνης έχουν παραμείνει ανενεργοί για πολύ μεγάλο διάστημα τώρα στην πανδημία. Συνηθίζουμε να αναφέρουμε τον πολιτισμό στην Ελλάδα ως τη βαρέα βιομηχανία της χώρας μας. Τι περιμένουμε εμείς, οι εργαζόμενοι της τέχνης και οι νέοι καλλιτέχνες από το Ταμείο Στήριξης? I very much like the term you use, that if I got it right, in Greece you call it the heavy industry. Rightly so, rightly so. And you've been hit so hard indeed in the pandemic. I mean, if there's anybody who needs the public and needs the public space and people there listening and enjoying art and looking at art, then it's the cultural scene. And I think because, as you said, it's the heavy industry of Greece, the Greek plan exceptionally puts so much emphasis on it. I guess it comes from that, because as far as I recall, it's 500 million, so half a billion will be invested in the cultural scene, contemporary art. So really to give you a boost after this horrible 1.5 year where you have, I don't know how, being hit and tried hard to survive this dire time. So this is a specific investment. I have many, many plans now on my table, and I see here that Greece really puts an emphasis on the cultural sector, knowing how substantial it is. And I mean, sitting here, where does art come from? Where does culture come from? This is here, the beginning of all of it. Thank you very much, Madam President. Ας προχωρήσουμε με την κυρία Μαρία Πιτσάκη, δικηγόρο και μητέρα τριών παιδιών, και η ερώτηση απευθύνεται στον κύριο Πρωθυπουργό. Είμαι μητέρα τριών παιδιών και εργαζόμενη αυτοαπασχολούμενη δικηγόρος. Στην Ελλάδα σήμερα, μετά από μια δεκαετία και πλέον αλλεπάλληλων οικονομικών δοκιμασιών, παραμένει δύσκολο να εργάζεσαι και να φροντίζεις την οικογένειά σου, ειδικά όταν είσαι γυναίκα. Οι νέοι γονείς, αλλά και εμείς, οι γονείς με παιδιά λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, αποζητούμε ένα πράγμα, τη βοήθεια. Προσφέρει το σχέδιο αυτό κάτι σε εμάς? Καταρχάς, θέλω να τονίσω ότι η στήριξη της οικογένειας και ειδικά των γονέων και των δύο γονέων, οι οποίοι μεγαλώνουν παιδιά, αποτελούσε εξ αρχής πολιτική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, εξού και υλοποιήσαμε αμέσως την δέσμευσή μας να χορηγούμε το εφάπαξ ποσό των 2.000 ευρώ με τη γέννηση κάθε παιδιού στη χώρα, το οποίο μάλιστα γίνεται και ψηφιακά και πολύ εύκολα, ως μια πρώτη ανακούφιση στα πρόσθετα έξοδα που η γέννηση ενός παιδιού συνεπάγεται. Επίσης, να τονίσουμε ότι από φέτος θα λειτουργήσει πλήρως στη χώρα η δίχρονη προσχολική αγωγή. Αποδίδω πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό, όχι μόνο γιατί με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζουμε τις εργαζόμενες οικογένειες, αλλά διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η προσχολική αγωγή έχει τεράστια σημασία στην περαιτέρω ανάπτυξη των παιδιών και στις δυνατότητές τους να εκδηλώσουν και να αναπτύξουν τα ταλέντα τους και τις δεξιότητές τους. Επίσης, να επισημάνω, μιας και μιλάμε για τις σχέσεις της οικογένειας με τα παιδιά, ότι μόλις χθες ψηφίσαμε μια νέα εργατική νομοθεσία, η οποία πηγαίνει πέρα και πάνω από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και χορηγεί για πρώτη φορά άδεια πατρότητας 14 ημερών στους νέους μπαμπάδες. Το πιο σημαντικό όμως κομμάτι για εμένα, στο ζήτημα το οποίο αναφέρησε, είναι η δυνατότητα να μπορούμε να υποστηρίξουμε και να χρηματοδοτήσουμε το δίκτυο της υποστήριξης των παιδικών σταθμών, των βρέφων νηπιακών σταθμών, σε πιο εκτεταμένο ωράριο, έτσι ώστε να μπορούν να αισθάνονται οι γονείς και ειδικά οι εργαζόμενες μητέρες ότι έχουν
την ασφάλεια και την σιγουριά να αφήσουν τα παιδιά τους σε ένα χώρο που δεν θα είναι απλά ένας χώρος που θα τα αφήσουν και να τα παραλάβουν, αλλά ένας χώρος στον οποίο θα μπορέσουν τα παιδιά να έχουν ποιοτική απασχόληση και να καλλιεργούν από μικρή ηλικία τις δεξιότητές τους. Και θέλω να τονίσω ότι από τους 4 πυλώνες του σχεδίου ανάκαμψης, ο ένας πυλώνας έχει αμιγώς κοινωνικά χαρακτηριστικά. Είναι ο πυλώνας που χρηματοδοτεί δράσεις όπως αυτές που αναφέρθηκα, αλλά και όλο το πλαίσιο των δράσεων γύρω από τις δεξιότητες που τόσο σημασία έχει. Και κάτι τελευταίο, η πανδημία έδειξε ότι μπορούμε να δουλεύουμε και από το σπίτι. Αυτό ξέρω ότι για εργαζόμενες μητέρες ήταν καλό και κακό. Αλλά σίγουρα το γεγονός ότι έχουμε πια αυτή την δυνατότητα μας υποχρέωσε να θεσμοθετήσουμε και ένα πλαίσιο το οποίο θα διέπει τις εργασιακές σχέσεις για την τηλεεργασία. Παραδείγματος χάρη, χθες θεσμοθετήσαμε το δικαίωμα στην αποσύνδεση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν είσαι, παραδείγματος χάρη, εργαζόμενη μητέρα και δουλεύεις από το σπίτι, γιατί αυτή την επιλογή έχεις κάνει, γιατί ταιριάζει καλύτερα με τις ανάγκες της επιχείρησης και τις δικές σου, δεν μπορεί ο εργοδότης σου να σε ενοχλεί, να σου στέλνει μηνύματα, να σου ζητάει να κάνεις τηλεδιασκέψεις εκτός του συμφωνημένου ωραρίου της δουλειάς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση η εργασία από το σπίτι, που αποκτά μεγαλύτερη σημασία στην εποχή μας και μεγαλύτερη σημασία για τις γυναίκες, να είναι στην ουσία μια ευκαιρία για τους εργοδότες να, εντός εισαγωγικών, να ενοχλούν τους εργαζόμενους εκτός του σταθερού ωραρίου απασχόλησης. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ. And last but not least, Ταξιάρχης Κουρίς, a high school student, representative of the next generation. The question addresses both of you, Madam President and Mr. Prime Minister. Γεια σας. Ονομάζομαι Ταξιάρχης Κουρίς και είμαι μαθητής της Δευτέρας Λυκείου του Δεύτερου Λυκείου Μοσχάτου Ταύρου της Αθήνας. Η πανδημία ανέδειξε τη τηλεκπαίδευση αλλά και τις αδυναμίες που έχουν τα ελληνικά σχολεία και εκπαιδευτικοί για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Ταυτόχρονα, προετοιμάζομαι για τις πανδημίες μετά το Λύκειο. Τι μπορώ να περιμένω από την Ελλάδα 2.0 ως μαθητής και νέος Έλληνας? Yes. So, first of all, looking at the plan puts absolutely the right emphasis. I think it's 2.3 billion you are going to invest in the educational system. So in the high school system, in the universities, but also in the dual vocational system. We heard a very interesting presentation of the importance of the dual vocational training for example, small and medium enterprises and young people to have the bridge from school into the job market. So this is one of the most important parts, that there's a lot of investment now in education. I very much liked your question too, because I think just for working parents, I think nothing better can happen to a society if you have young couples who want to take responsibility for having children and who want to take responsibility for earning the income of the children. And for that, you need indeed the parental payments, but you need good preschools, you need good schools, you need a good vocational training. Then you have the possibility to have the work-life balance in place. And my last point before you go into the deep dive of the school system is, here we've now been speaking about this very ambitious Greek plan. And I'm very grateful and encouraged to see how much emphasis is on implementing the plan, because now the work begins. But overall, if you look at that, this plan was made possible because we all stood together in Europe. And we all work on reopening our societies and having a successful vaccine campaign too. The two of us remember how difficult it was at the beginning, but we stood together. And we made sure that not only the large member states, but every member state has access to the vaccines. And I think if we keep that in mind from these different topics we've heard and seen here, that whatever happens, yes, there may be challenges, there might be problems, but if we stand together as Europeans, we are so much stronger than 27 member states on their own, and we can overcome the problems. And therefore, thank you so much for having me here. And with that, I hand it over to you. Thank you. Να
ξεκινήσω και εγώ με μια γενική τοποθέτηση, ευχαριστώντας και εγώ με τη σειρά μου την πρόεδρο της Επιτροπής, όχι μόνο για την παρουσία της εδώ, αλλά και για τα όσα έκανε αυτούς τους τελευταίους εξαιρετικά δύσκολους 17 μήνες από τότε που η πανδημία για πρώτη φορά χτύπησε την πόρτα της Επίρου μας. Διότι δεν ήταν καθόλου προφανής η απόφαση και η υλοποίησή της να αγοράσουμε εμβόλια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και να τα μοιράσουμε σε όλες τις χώρες, μεγάλες, μικρές, πιο πλούσιες, πιο φτωχές, με μοναδικό κριτήριο τον πληθυσμό. Ήταν μια πράξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και παρότι μπορεί να υπήρξαν κάποιες μικρές διαχειριστικές καθυστερήσεις, η απόφαση επί της αρχής και η υλοποίησή της δικαιώνεται σήμερα που μιλάω. Έχουμε φτάσει στο σημείο πια στην Ευρώπη να προσεγγίζουμε το 50% εμβολιασμένων συμπολιτών με πρώτη δόση. Θα συνεχίσουμε με την ίδια ταχύτητα και βέβαια γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη εξασφαλίσει σχεδόν 2 δισεκατομμύρια πρόσθετες δόσεις, έτσι ώστε εφόσον χρειαστεί να κάνουμε συμπληρωματικές δόσεις το χειμώνα ή του χρόνου για να μην επιστρέψει ποτέ η πανδημία, να είμαστε σε θέση να το κάνουμε. Και αυτό το οφείλουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό στη δουλειά της Προέδρου της Επιτροπής και θέλω δημόσια να την ευχαριστήσω γι' αυτό. Όπως βέβαια και το γεγονός ότι φτάνουμε στο σημείο σήμερα να συζητάμε για το σχέδιο ανάκαμψης, το πώς θα το υλοποιήσουμε, δεν ήταν καθόλου προφανές πριν από 16-17 μήνες. Η ιδέα δηλαδή ότι θα δανειστούμε ως Ευρώπη, η Επιτροπή θα δανειστεί με πολύ χαμηλό επιτόκιο και θα δώσουμε απευθείας οικονομική στήριξη, όχι με δανεικά αλλά με επιχορηγήσεις σε όλα τα κράτη-μέλη, ήταν για κάποιες χώρες μια πρόταση η οποία δεν φανταζόντουσαν ποτέ ότι θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Και σε ένα εξαιρετικά δύσκολο συμβούλιο τον περασμένο Ιούλιο πήραμε αυτή την απόφαση. Και σήμερα είμαστε εδώ για να την υλοποιήσουμε. Για να κάνουμε τη δικιά σου τη ζωή, ταξιάρχη, καλύτερη, για να μπορούμε να σου δώσουμε την ελπίδα να έχεις ένα μέλλον αντάξιο των προσδοκιών σου. Δύο κουβέντες για τα σχολεία. Μιλούσαμε πριν με την Υπουργό Παιδείας και νομίζω ότι αξίζει να αναδείξουμε το γεγονός ότι πριν την πανδημία είχαμε περίπου 90.000 μαθητές εγγεγραμμένους στο Εθνικό Σχολικό Δίκτυο, το ψηφιακό μας, την ψηφιακή μας υποδομή. Και σήμερα με την τηλεκπαίδευση έχουμε το σύνολο των μαθητών μας οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε αυτό το δίκτυο και οι οποίοι μπόρεσαν και συνέχισαν την ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική τους δραστηριότητα μέσω τηλεκπαίδευσης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους δασκάλους, σε όλους τους καθηγητές και σε όλους τους μαθητές που κατάφεραν και το έκαναν αυτό πράξη. Ήταν εξαιρετικά σημαντικό. Βέβαια δεν υπάρχει υποκατάστατη για το σχολείο και το ξέρεις καθώς έχεις γυρίσει στο σχολείο πια πόσο σημαντικό είναι το σχολείο. Αλλά το σχολείο του μέλλοντος. Το σχολείο του μέλλοντος είναι ένα σχολείο το οποίο θα διευρύνει το γνωστικό αντικείμενο το οποίο θα διδάσκεστε. Είναι ένα σχολείο το οποίο θα δίνει μεγαλύτερη αυτονομία σε δασκάλους και καθηγητές να διδάσκουν τη σχολική ύλη προσαρμόζοντάς την στον δικό τους τρόπο διδασκαλίας. Ενδεικτικά θέλω να αναφέρω ότι την επόμενη εβδομάδα θα εγκρίνουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο ένα σχέδιο νόμου το οποίο για πρώτη φορά θα επιτρέπει στη χώρα μας το πολλαπλό βιβλίο. Θα μπορεί δηλαδή μέσα από μια λίστα βιβλίων εγκεκριμένων ο καθηγητής και ο δάσκαλος να διαλέγει το βιβλίο εκείνο το οποίο ταιριάζει καλύτερα στον ίδιο, στην ίδια και στους μαθητές του. Ένα μικρό παράδειγμα μόνο. Και βέβαια σημαντική πόρη από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ψηφιακή αναβάθμιση των σχολείων, η οποία έδειξε τη δυναμική της και προφανώς πρέπει να συνεχιστεί. Και βέβαια για τα πανεπιστήμια μας, ειδικά τα δημόσια πανεπιστήμια μας, στα οποία και εσύ φιλοδοξείς μέσω των πανελληνίων εξετάσεων να μπεις. Αυτή την εποχή οι μαθητές μας της τρίτης λυκείου συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Είμαστε από τις λίγες χώρες που έχουμε ένα σύστημα πανελληνίων εξετάσεων οριζόντιο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αποδίδω όμως και πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό που είπε η πρόεδρος της Επιτροπής στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Ήταν το αποπέδι της ελληνικής παιδείας εδώ και πολλά χρόνια. Και είναι λάθος αυτό. Διότι ξέρουμε, παραδείγματος χάρη, ότι υπάρχουν ειδικότητες που διδάσκονται στα δημόσια
κέντρα, στα δημόσια ΙΕΚ μας, οι οποίες έχουν μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας από ότι ενδεχομένως ορισμένες ειδικότητες που διδάσκονται στα πανεπιστήμια μας. Και για πρώτη φορά υποστηρίζουμε με ένα συγκροτημένο σχέδιο, αυτό το οποίο ονομάζουμε dual track approach, την εκπαίδευση η οποία μπορεί να είναι μονοετής, διετής, σε συνεργασία όμως με τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε επαγγελματικές δυνατότητες και στα παιδιά εκείνα που θα επιλέξουν να μην πάνε στο πανεπιστήμιο. Οπότε, το σχέδιο το οποίο έχουμε καταρτήσει έχει σημαντικούς πόρους για την υποστήριξη των σχολείων, αλλά και για την επαγγελματική εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη διαβίου μάθηση, η οποία τόσο σημασία θα έχει σε μια αγορά εργασίας η οποία αλλάζει συνέχεια. In conclusion, Ursula, let me thank you again once more for being here. Let me thank you for all your support during those very, very difficult months. Let me thank your team for the excellent cooperation we had in getting to the stage of approving our plan. And I want to ensure you and also ensure the Greek people that we will do whatever we can to make sure that the funds that you have put at our disposal will be used on time, will be invested properly, with full transparency, and always towards the benefit of every Greek citizen. So again, thank you very much for being here. Thank you so much. I know I can count on you, and as I've said, the Greek success is a European success, so, and vice versa. So Europe's success is Greek success. Thanks a lot, and good luck in implementing it. We stand at your side. Always there. Thanks a lot for sharing your thoughts with me. Thank you both for concluding with such an optimistic view to the future as we reach the end of this discourse and noted the concerns of the citizens and the commitment of the institutions to tackle problems, devise solutions caused by the pandemic. We are looking forward for the implementation of the program. Madam President, Mr. Prime Minister, ladies and gentlemen, thank you so much for this constructive debate. Ευχαριστούμε πολύ.